συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μου και κατά τον δρόχο στην ΠΟΑ. Θέλω να πω για την εικόνα του παιχνιδιού ότι μας αδικεί το αποτέλεσμα, η απόδοση που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί, είχαμε πολύ καλή οργάνωση, είχαμε πολύ καλή παρουσία, είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας. Ατυχήσαμε να φάμε πάλι ένα γκολ από αδράνεια της αμυνάς μας και το έχω ξαναπεί όσες φορές έχουμε μιλήσει, όσο χρονικό διάστημα είναι εδώ, ότι τα παιδιά δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και σε στιγμές οι οποίες λειτουργούν δεν είναι προσιλωμένοι στην εικόνα του παιχνιδιού, φάγαμε πάλι ένα γκολ, προσπαθήσαμε, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Κάνουμε μια πολύ καλή ευκαιρία, μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε και να αλλάξουμε την εικόνα του παιχνιδιού. Δεν την κάναμε. Μιλήσαμε στο ημίχρονο, είπαμε να συνεχίσουμε όπως είχαμε την εικόνα του πρώτου ημίχρονου. Αλλά δυστυχώς το γκολ που έβαλε ο ΠΟΑ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού μας έκοψε κυριολεκτικά τα πόδια. Και όπως σας έχω πει, η ομάδα δική μου διαθέτει πολλά νεαρά παιδιά χωρίς μεγάλη εμπειρία για να σηκώσουν το βάρος δύο τερμάτων εις βάρος τους και λογικά ο ΠΟΑ δημιούργησε πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, κλασικές. Είχαμε σε πολύ καλή ημέρα τον Μανώλη του Μακρυδάκη. Αλλά με την επίτευξη του γκολ που πετύχαμε, ξαναμπήκαμε στο παιχνίδι μέσα. Δυστυχώς όμως πολλές φορές και κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρω τώρα τι έγινε στο τέλος εκεί, φάουλ ήταν, πέναλτι ήταν, offside ήταν, δεν μπορώ να κρίνω ούτε να πω. Από κάποιες αντιδράσεις δεν ξέρω τι να πω και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι είχαμε μια πολύ κακή διαιτησία από κάποιον διαιτητή από τα Χανιά. Δυστυχώς η ομάδα η δική μας είναι ιστορική αλλά τη βλέπουν μόνο στο βαθμολογικό πίνακα ότι δεν έχει βαθμούς. Και δεν τις σέβονται όσο πρέπει να τις σεβαστούν. Και στη Χερσόνησο που παίξαμε εδώ μέσα πάλι το ίδιο παιχνίδι με το διαιτή πάλι με λάθος χάσαμε. Με επίτευξη τέρματος στο τέλος μας το ακύρωσε με τη ιδεολογία ότι είχε επιθετικό φάουλ. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά, θα προχωρήσουμε. Προσπαθούμε με τα παιδιά να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα να παλεύει όλα τα παιχνίδια και θα δούμε το αποτέλεσμα ποιο θα είναι στο τέλος. Σκοπός μας είναι αυτός. Πιστεύω τώρα αυτές τις μέρες να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε 2-3 παίχτες να μας βοηθήσουν στην πορεία. Έχουμε και πολλούς τραυματίες, έχουμε πολλούς τραυματισμούς βασικών παίχτων οι οποίοι μας έχουν αποδιοργανώσει βασικές μονάδες και είναι ένα θέμα γι' αυτό. Τα παιδιά όμως που έχουν παραμείνει στην ομάδα δουλεύουν, έχουν όρεξη, αλλά το αποτέλεσμα είναι το βασικότερο που μας λείπει για να αποκτήσουμε περισσότερη δύναμη και ψυχολογία. Αυτά.